Απίστευτο κι όμως αληθινό. Σε γυροκομείο του Ηρακλείου, σε 92χρονη γυναίκα τρόφιμο της μονάδας, αντί για νερό και ενώ επιχειρούνταν να δοθεί η φαρμακευτική της αγωγή, δόθηκε καθαριστικό απολυμαντικό. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, η άτυχη ηλικιωμένη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και λίγο μετά άφησε την τελευταία της πνοή. Τραγικό είναι, τραγικό. Μας κάνει όλους να πιστεύουμε ότι καλύτερα να είμαστε στο σπίτι μας και μόνοι μας, παρά σε ένα ίδρυμα που δεν μας προσέχει. Πάρα πολύ. Πρέπει να τους φροντίζουμε και να τους προσέχουμε. Κλειδερή είδηση. Αλίμονο. Αλίμονο. Τι σημασία έχει τα 92 δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος. Σοκαρισμένα τα μέλη της οικογένειάς της, στην καταγγελία του στην αστυνομία, φέρεται να υποστήριξαν ότι στη γυναίκα είχε δοθεί αντί για νερό καθαριστικό και ο λόγος αυτός ήταν που επέφερε το θάνατο. Με την έρευνά τους οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το μπουκάλι που εστάλει για ανάλυση στο χημείο, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύλληψη του 53χρονου ιδιοκτήτη της μονάδας, της 28χρονης υπεύθυνης βάρδιας, αλλά και της 23χρονης νοσηλεύτριας που φέρεται να έδωσε το καθαριστικό στην άτυχη γυναίκα. Κάποιος το έδωσε. Είχαν εξαρθεμένα τα προβληματικά, 1000 μπορεί να είναι. Θλιβερό πάντως. Πάντως, θλιβερό είναι. Είναι πολύ δυσάρεστο. Θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι, να προλαβαίνονται τις καταστάσεις. Αυτό, τι άλλο να πω. Η υπεύθυνη. Ιδιοκτήτης, υπεύθυνη βάρδιας και νοσηλεύτρια που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική έρευνα και έδωσε εντολή να αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη συγκεκριμένη μονάδα εδώ και κάποιους μήνες, μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας, είχε εκδοθεί απόφαση αναστολής λειτουργίας, ωστόσο λειτουργούσε με προσωρινή δικαστική απόφαση. Εμείς λοιπόν για τις μη αδειοδοτημένες προχωρούμε σε αυτές τις διαδικασίες. Τις ελέγχουμε κανονικά, δηλαδή ακόμα και στις μη αδειοδοτημένες γίνονται επισκέψεις των κοινωνικών συμβούλων, συντάζονται οι συγκεκριμένες εκθέσεις και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία. Μέσω του δικηγόρου τους, οι τρεις κατηγορούμενοι σημείωσαν ότι αυτή τη στιγμή η σκέψη και το μυαλό όλων μας βρίσκεται στην οικογένεια της εκλιπούσης. Θέλουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια και τη βαθιά μας λήψη για τον άδικο χαμό της αγαπημένης μας τροφίμου. Συγχρόνως, δηλώνουμε με πάσα ειλικρίνεια πως όπως σταθήκαμε αρρωγή από την αρχή της ποινικής διαδικασίας, έτσι και τώρα θα συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις προσπάθειες της ποινικής δικαιοσύνης, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες καταλήξαμε σε αυτό το ανεπανάληπτα οδυνηρό αποτέλεσμα. Αυτονόητα, θα συμπαρασταθούμε με έμπρακτο τρόπο στην οικογένεια της αείμνης της Αθηνάς και θα αγωνιστούμε προς την κατεύθυνση της ανέβρεσης της ουσιαστικής αλήθειας και της διερεύνησης των συνθήκων που οδήγησαν στο θάνατό της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ανέφερε η προϊσταμένη της υπηρεσίας, με την επιβολή της αναστολής λειτουργίας, είτε για τυπικούς είτε για ουσιαστικούς λόγους, επιβάλλεται και πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από τη διεύθυνσή μας για τις μη αδειοδοτημένες, δηλαδή και η διακοπή λειτουργίας και η επιβολή προστίμου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με την προκαταρκτική έρευνα που διέταξε ο εισαγγελέας να αποσκοπεί στο να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της άτυχης 92χρονης, πώς έφτασε να καταναλώνει το καθαριστικό, κατά από ποιες συνθήκες της δόθηκε το μπουκάλι και αν αντιστοιχούν και σε ποιον ευθύνες.